ακούσον, Κύριε, το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβεύση κατεναντίον δωρουμένος και των συμφυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Θα έλεγα ότι η φετινή έκθεση είναι ένας σταθμός και απευθύνει ένα μήνυμα ανάπτυξης και αισιοδοξίας στις επιχειρήσεις για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Παρόλα τα παραπάνω προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, τα 8 χρόνια μνημονίων, υπάρχουμε, δουλεύουμε και προσπαθούμε με αξιοπρέπεια να σταθούμε στα πόδια μας. Οι συμμετέχοντες στην 26η Καβάλα Expo είναι ζωντανό παράδειγμα αυτών που αγωνίζονται, αυτών που σε πείσμα των καιρών είναι εδώ, επιχειρούν, προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και ζητούν τη στήριξη των καταναλωτών και όλων εμάς. Το Επιμελητήριο Καβάλας θα συνεχίζει να στηρίζει τα μέλη του με δράσεις και ενέργειες προβολής, εξωστρέφειας, εκπαίδευσης, καινοτομίας, καθώς και παρεμβάσεις σε κέρια θέματα που θέτει το δημόσιο σαν εμπόδιο στην επιχειρηματική δράση. Κυρίες και κύριοι, η οικονομία και η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας δοκιμάζονται. Γι' αυτό το λόγο επενδύουμε στη στήριξη της παραγωγής, της επιχειρηματικότητας, της προώθησης των τοπικών μας προϊόντων για την τόνωση της οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο. Καθώς πλέον δεν υπάρχουν κρατικά χρήματα για επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα αποτελεί τη λύση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική ανάπτυξη. Πιστεύω βαθιά στις παραγωγικές και επιχειρηματικές δυνατότητες της περιοχής μας και είμαι πεπισμένος πως με σχέδιο, δουλειά και αποφασιστικότητα μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζω την 26η Expo, Καβάλα Expo, συγχαίρω το Επιμελητήριο Καβάλας και τον Πρόεδρο Μάρκο Δέμπα και εύχομαι στους επιχειρηματίες που συμμετέχουν καλή επιτυχία. Είναι στη σωστή κατεύθυνση ότι η Καβάλα Expo 2018 θα έχει ως κεντρική θεματική ενότητα την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας και την ανάδειξη των προϊόντων και των γεύσεων της περιοχής μας. Πιστεύω ότι έτσι θα υπάρχει διασύνδεση της γαστρονομίας με τις τοπικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, αλλά και την τουριστική προβολή του τόπου μας μέσω αυτών. Άμεσα διαρθρωτικά μέτρα για την ελληνική οικονομία. Χρειάζεται να λύσουμε τρία τουλάχιστον μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα. Είναι η υπερφορολόγηση και της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Είναι το ιδιωτικό χρέος που έχει εκτοξευθεί πάνω από το δημόσιο σε σύνολο, εκ των οποίων περίπου 230 δισεκατομμύρια είναι στο κόκκινο. Και δεν μπορούν οι τράπεζες να πωλούν σε ξένα φαν στο 3% της αξίας τα δάνεια χωρίς να δίνουν δικαίωμα προτίμησης στον επιχειρηματία ή στον οικοκυρέο. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Θέλω λοιπόν να σας προσκαλέσω να περιδιαβείτε, να δείτε τα εκθέματα όλων των εκθετών, αλλά να μην ξεχάσετε να περιδιαβείτε, να δείτε και τα εκθέματα των δικών μας των εκθετών, που εκεί θα καταλήξετε έτσι κι αλλιώς. Και να σας πω επίσης ότι αυτό ως εκθετήριο, ως χώρος εκθεμάτων, είχε ξεκινήσει από πανεπιστήμια κτλ. Και καταλήγουμε όλο και πιο χαμηλά. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και λίγο πιο συγκεκριμένα στον νομό Καβάλας, όπου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, έχουν ενταχθεί 173 επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 7,5 εκατομμύρια ευρώ και συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 14,3 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες δράσεις. Παράλληλα, έχουν προκηρυχθεί νέες δράσεις και υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατομμυρίων, όπως το ψηφιακό βήμα και άλμα ή τα ανοιχτά εμπορικά κέντρα και πολλά άλλα. Και τέλος, αναμένονται δύο νέες δράσεις που αφορούν την εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων και το εμπόριο εστίαση ιδιωτική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της δράσης ερευνώ, δημιουργώ, καινοτομώ, στο νομό Καβάλας έχουν ενταχθεί 11 έργα με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ
Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη η εναέρια γραμμή μεταφοράς ρεύματος από Λαγκαδά στους Φιλίππους και το λιμενικό καταφύγιο στα Λιμενάρια, συνολικού προϋπολογισμού 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι σήμερα στην όμορφη πόλη σας, αποδεχόμενη την πρόσκληση που μου απευθύνατε να εγκαινιάσω την 26η Διεθνή Έκθεση. Επιθυμώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ θερμά τόσο εσάς προσωπικά, όσο και όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση τούτης της έκθεσης. Διοργάνωσης επετειακής, λοιπόν, που συμπίπτει με την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του επιμελητηρίου σας. Η διαχρονική και συστηματική παρουσία της Καβάλα Expo επί 26 συναπτά έτη, με τη δημιουργία και του μόνιμου εκθεσιακού κέντρου, καταδεικνύει ακριβώς τη δυναμική του τόπου αυτού, καθώς και τη δημιουργική αναζήτηση της επιχειρηματικής κοινότητας για νέες διεξόδους. Φίλες και φίλοι, η ελληνική κυβέρνηση, διατηρώντας ακέραιες τις αξιακές της αναφορές σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον, κατάφερε να επαναφέρει τη χώρα και την οικονομία της σε συνθήκες σταθερότητας, όπως προανέφερε και ο Υπουργός ο κ. Γιαννακίδης. Άνοιξε τον δρόμο για μια ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Η πορεία, ωστόσο, που χαράζουμε σήμερα για την επόμενη μέρα, αποτελεί για εμάς το αποτέλεσμα ενός κοινού σχεδιασμού με τις τοπικές κοινωνίες, μαζί σας. Ο θεσμός των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων, άλλωστε, παρήγαγε ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα, το για το οποίο εργαζόμαστε και για το οποίο θα κριθούμε, κύριε Περιφερειάρχα, από κοινού.